Η Πάτρα είναι η πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Το λιμάνι της είναι σύγχρονο και καθημερινά είναι η θαλάσσια γέφυρα με τα λιμάνια της Ιταλίας. Κάποτε το λιμάνι ήταν το μεγάλο ατού για την οικονομία της πόλης. Σήμερα είναι ο εφιάλτης της. Το λιμάνι βρίσκεται σε διαρκή πολιορκία από εξαθλειωμένους οικονομικούς μετανάστες. Πέρασαν με σαπιοκάραβο από την Τουρκία στην Ελλάδα. Πλήρωσαν μια ολόκληρη περιουσία σε δουλεύοντες. Άνθρωποι που απλά θέλουν να συνεχίσουν να ζουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Αφήσανε οι αρμόδιες υπηρεσίες, το δέντρο έγινε δάσος και τώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εμείς περιμένουμε τα χειρότερα. Αν η πολιτεία καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Πάτρα, και ζητάμε, και όχι ζητάμε, κάνουμε έκκληση να μην δούμε τα χειρότερα. Προβλέπω εμφύλιο πόλεμο. Είναι Σάββατο. Μπαίνουμε στο λιμάνι γύρω στις 10 το πρωί. Η πολιορκία μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν, έχει αρχίσει. Σε πρώτη φάση παρατηρούν το χώρο και προσπαθούν να πληροφορηθούν για τα δρομολόγια και τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων. Οι ομάδες που εισχωρούν στο λιμάνι πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι αρκεί μια προσεξία για να την αξιοποιήσουν. Να βρουν δηλαδή μια σίγουρη κυψώνα με όποιο αντάλλαγμα και τίμημα. Το λιμάνι είναι πραγματικό σουρωτήρι. Τα σύρματα έχουν παραβιαστεί, αφήνοντας να εισχωρούν κατά δεκάδες σε πολλά σημεία. Στο μέτωπο της παραλιακής είναι παιχνιδάκι για να σκαρφαλώσουν και η αστυνομία δεν προλαβαίνει να τους εμποδίσει όλους. Ο αριθμός των λιμενικών είναι μικρός και τα μέτωπα δράσης πολλά. Έχουμε ανάγκη περισσότερους λιμενικούς, όμως έτσι όπως είναι η κατάσταση θα λέγαμε ότι το νούμερο που έχουμε ανάγκη είναι εξωπραγματικό με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Όταν έχεις ένα μήκος λιμανιού γύρω στα 2 χιλιόμετρα και από οποιοδήποτε σημείο μπορεί να εισέλθει μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση με 1000 λιμενικούς είναι αδύνατον, είναι φύση αδύνατον. Όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση γίνεται εκρηκτική. Αφγανοί, Σομαλοί και σε μικρότερο αριθμό Κούρδοι, Ιρακινοί και Πακιστάνοι κοιτάζονται στα μάτια με τους λιμενικούς. Σε ολόκληρο το μήκος της παραλιακής, η κατάσταση γίνεται ανεξέλεκτη. Το μέγεθος του προβλήματος και το καθημερινό κρυφτούλι των κυνηγημένων αυτών ανθρώπων εξάρχειας σε όλη τη διάσταση. Το λιμάνι μυρίζει μπαρούτι. Η ουσία είναι ότι γίνεται μεγάλη διακίνηση χρημάτων, υπάρχει πολύ χρήμα, υπάρχει πολλοί κόσμος φεύγει και γι' αυτό δημιουργείται το πρόβλημα αυτό. Σε ένα φορτηγό από την Αυστρία οι οδηγοί είναι ανύποπτοι. Ακριβώς πίσω δύο Σομαλοί είναι έτοιμοι να παραβιάσουν τις κλειδαριές. Ο αστυνομικός τους διώχνει. Γνωρίζει όμως ότι το ferry boat γνωστής εταιρείας που θα αναγορήσει σε λίγες ώρες απαιτεί ένα μεγάλο κυνήγι. Περιορίστηκε η έξοδος κατά πολύ και αρχίζουν και γίνονται επιθετικοί είτε στους λιμενικούς, είτε στους αστυνομικούς, είτε στους φορτηγατζίδες. Διότι κάνει ο φορτηγατζής να πελάξει το αυτοκίνητό του και του λέει φύγει από εκεί και πέφτει κάτω, τον χτύπησε ο οδηγός και έρχονται 300-400 άτομα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σήμερα συγκεκριμένα πριν 2 ώρες ψυγείο το οποίο με 2 κλειδονιές κόψαν τις κλειδονιές, πήγαν να πάρουν το εισιτήριο και κάναν τα κούρια ανω κάτω. Κάνω το ερώτημα τώρα σε αυτή που λέγεται η πολιτεία. Πού θα πάει άνθρωπο να παραδώσει το εμπόρευμα αυτό? Οι λιμενικοί στο χώρο κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες παίζοντας διαρκώς το κυνήγι της γάτας με το ποντίκι. Thank you.
Φεύγεις! Ο οδηγός ξέρει καλά τα σημεία του λιμανιού, που είναι τα φορτηγά και σε ποια μέρη των αυτοκινήτων είναι πιθανό να κρύβονται. Η πίεση είναι μεγάλη και πολύ περισσότερο που τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους για να μπουν στα καράβια. Τώρα έχουμε βρει άλλη μέθοδο, ανεβαίνουν στους σκάφους. Και? Μόλις πάρα είναι έτοιμα τα πλοία να βοηθήσουν, γρατζώνονται από τους σκάφους, επιχειρούν να βγουν με τα χέρια και μετά από άλλο μπαρτί. Γιατί όλα έχει ατύχημα εδώ, να βλέπεις είναι εδώ από κάτω το ψυγείο. Εάν ένα φορτηγό αφήσει τις πόρτες ανοιχτές, φυτρώνουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Εδώ, μόλις περάσει η αστυνομία και φύγει, οι οικονομικοί μετανάστες επιστρέφουν περισσότεροι. Prendono e rimandano qui un'altra volta. Però l'autista cosa fa? L'autista diventa responsabile perché l'ha portato in Italia, anche non sapendo. Io sotto al rimorchio tutti i giorni, ogni 10 minuti, sto da stamattina alle 7 dietro al rimorchio ad aggiustare la roba, a comprare locchetti tutti i giorni. Gli faccio vedere quante chiavi ci abbiamo. Due rimorchi. Abbiamo locchetti. Non possiamo, sembriamo dei carcerati. Allora aspetti qualcosa della polizia. Aspettiamo qualcosa della polizia. È stato 15-20 giorni fa, c'erano i soldati. Si lavorava meglio perché stavano fermi qua e guardavano. I λαθρομετανάστες έχουν μια απίστευτη δύναμη υπομονής. Περιμένουν ατελείωτες ώρες, απλά καταγράφοντας το χώρο. Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ποινική δίωξη, ούτε ικανός αριθμός λιμενικών και το μόνο που ρισκάρουν είναι να τους βγάλουν απλά έξω από το λιμάνι και να επιστρέψουν εύκολα αργότερα. Πολλοί από αυτούς επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με οδηγούς και να τους δωροδοκίσουν για να κάνουν στραβά μάτια. Η διαδρομή είναι πληρωμένη με χιλιάδες δολάρια και τα κυκλώματα των δουλεμπόρων σχεδόν αδιαπέραστα. Πληροφορίες θέλουν να κινούν τα νήματα παλινοστούντες από τον Πόντο, η Ρώσικη Μαφία, αλλά με συμμετοχή Ελλήνων και Ιταλών συνεργών, κυρίως οδηγών παράνομων φορτηγών. Οι περισσότεροι αμφισβητούμενοι οδηγοί έχουν συγκεκριμένη εθνικότητα. Τα πολλά τα αυτοκίνητα που πιάσανε είχαν ρουσοπόντες οδηγούς αυτά. Είναι δεδομένα. Io dopo un mese che lavoro qui voglio andare in Italia a vedere la mia famiglia, non andare in prigione, però... Chi prendete che fa quel lavoro, mettetelo dentro, fate bene. Però noi che siamo gente umile non possiamo lavorare così. Lo chiediamo all'Europa, all'Italia, a chi dunque, perché vedono cosa devono fare, perché non si può lavorare così. Αυτό το φορτηγό είναι παράνομο, κατασχέθηκε. Ο οδηγός είχε δημιουργήσει μια καταπακτή κάτω από το αυτοκίνητο και είχε σκοπό να μεταφέρει με το αζημίωτο έναν μεγάλο αριθμό σωμαλών. Τι εννοώ, είναι ευτελώς αξίας. Έχει 2-3 ρολά εδώ, δεν μπορούσαν να αλλάξουν υπηρεσίες μέσα και μπροστά είναι κενό. Πήγαινε από εδώ και έρχονταν από την Οικουμενίτσα. Έκανε τον κύκλο γύρω-γύρω. Από τις πληροφορίες που είχαν ερμόσει υπηρεσίες, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ελέγξουμε. Εμείς ό,τι μας λένε συνάδελφοι το καταγγέλνουμε, από εκεί πέρα αρμόδες υπηρεσίες. Ωραία, υπάρχουν πιστοποιημένοι οδηγοί και μη πιστοποιημένοι. Αυτό το αυτοκίνητο, το ελέγχει, το σταματήσαμε για έλεγχο. Και είχε όλο τον κώδικα πάνω του, 20.000 ευρώ προστήματα, δηλαδή δεν είχε ούτε άδειες, τίποτα. Ήταν όλα πλαστά. Και τα αφήσανε και έφυγε ο οδηγός. Αφού εδώ και έφυγε. Θα περάσει και έφυγε. Λέει, είπα να πληρώσω. Θα περάσει το αυτοκίνητο και έφυγε. Τα κυκλώματα παντού υπάρχουν. Υπάρχουν από τη στιγμή που φεύγουν από τη χώρα τους μέχρι την, σας είπα, μέχρι τον τελικό προορισμό τους που είναι η κεντρική Ευρώπη. Παντού έχουν τους ανθρώπους τους.
σε οποιοδήποτε μάλιστα ιδιαίτερα κομβικό σημείο, θεωρούμε ότι και εδώ έχουν τους ανθρώπους και πολλές φορές έχουμε κάνει και συλλήψεις τέτοιων ατόμων.